Λοιπόν, μαζί μου σήμερα τον κύριο Στάθη Γκρίλα από τις Ελληνικές Υδροκαλλιέργειες. Είναι εδώ να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είστε? Μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Γκρίλα, να κάνουμε μια αποτίμηση χρονιάς. Μια δύσκολη χρονιά, διαφορετική, δεν την έχουμε ξαναζήσει. Ήταν ο κορονοϊός, ο οποίος έφερε τα πάνω κάτω και στην εμπορία, τη διακίνηση των προϊόντων, στις τιμές, στη νοοτροπία. Πάρα πολλά πράγματα νομίζω ότι άλλαξε και θα φανούν και στο μέλλον. Ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό έτσι. Πώς την είδατε εσείς τη χρονιά, μιας και έχετε πολλές ιδιότητες, δηλαδή και κοντά στον παραγωγό είστε ως γεωπόνος. Και παραγωγός. Έτσι, οπότε να κάνουμε έτσι μια, πώς την είδατε εσείς αυτή τη διαφορετική, ομολογουμένως και δύσκολη χρονιά για όλους? Ναι. Κοίταξε Μαρία, καταρχήν ήταν η δεύτερη χρονιά με τον κορονοϊό, δεν ήταν η πρώτη. Και ίσως υπάρξει και τρίτη, δεν ξέρουμε. Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ο κόσμος έμεινε στα σπίτια του, η καραντίνα ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό επηρέασε κάπως τα πράγματα. Καταναλώσεις μειώθηκαν, πιστεύω, λόγω ήταν κλειστά τα εστιατόρια. Mm-hmm. Ο τουρισμός, ό,τι υπάρχει, δεν δούλεψε. Οπότε ήταν μια εξειδικευμένη χρονιά με πολλά προβλήματα. Η ντομάτα ήταν που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα προϊόντα εξαγωγής, αγγούρι, πιπέρια πήγαν πιο καλά. Mm-hmm. Το βελανίδι πήγε καλά. Η ντομάτα είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό γιατί, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι που, δεν ξέρω, αν άλλαξε συνήθεια ο καταναλωτής και είδαμε καλές τιμές για τους ανθρώπους που καλλιέργησαν ντοματίνι. Ναι. Ή ας πούμε γίναμε όλοι master chef, ας πούμε, και χρησιμοποιούσαμε, ναι, αυτό σε γκουρμέ στα σπίτια μας λόγω καραντίνας. Ήταν κλειστή η εστίαση, δεν γινόντουσαν και εξαγωγές πολλές. Ναι. Γιατί στα Βαλκάνια νομίζω πάμε, ναι, ντοματούλες. Κοίταξε, εξαγωγές έγιναν. Οι, ναι, εξαγωγές έγιναν και από τα στοιχεία που είχα ανεβάσει εγώ στο Facebook στη σελίδα μου. Από στατιστικά που δημοσιεύονται, ναι, ήταν αυξημένες οι εξαγωγές της ντομάτας φέτος σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή το πρώτο τετράμινο του έτους του 2021 η εξαγωγή ντομάτας ήταν αυξημένη σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 20. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι τα Βαλκάνια παίρνουν ντομάτες, αγοράζουν όλο ένα και πιο πολύ. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι στην εσωτερική αγορά. Ο κόσμος πιστεύω ότι αναζητά τη γεύση. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι τα βελανίδια είναι διαρκώς ζητημένα, ενώ οι ντομάτες έχουν μεγάλη πίεση το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα λάθη της Ιεράπετρας που πρέπει να το μελετήσει πολύ σοβαρά και πρέπει να προβληματίσει όλο τον κλάδο, όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Mm-hmm. Για ποιο λόγο τα βελανίδια εξακολουθούν να έχουν ζήτηση και ψηλές τιμές, κρατάνε τις τιμές τους όλο το χειμώνα, ενώ η ντομάτα έχει πολύ χαμηλές τιμές λόγω μειωμένης ζήτησης. Ένας παράγοντας είναι ο κορονοϊός φυσικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι κάνει, τι είναι αυτό που έχει το ντοματίνι και, ναι, το κάνει δελεαστικό στους καταναλωτές. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να το δούμε και να το ερευνήσουμε περισσότερο, ναι, ναι, προκειμένου να έχει και η ντομάτα η μεγάλη, πέρα από το εύχριστο δηλαδή που είναι το ντοματίνι, να έχει τα χαρακτηριστικά, τη γεύση, ποιότητα, ναι. Ναι. Να τα αποκτήσει και η ντομάτα. Δεν ξέρω τα υβρίδια αυτά που κυκλοφορούν. Είναι θέμα υβριδίων. Κοίταξε να δεις, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο καταναλωτής το χειμώνα, για να φύγει από το λάχανο και το καρότο και το μαρούλι και τις πράσινες σαλάτες και ένα σωρό προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές με πράσινα, μικρο greens, μικροπράσινα, διάφορες σαλάτες, τέλος πάντων πράσινες, για να φύγει από αυτό το πράγμα και να έρθει στην ντομάτα χρειάζεται η γεύση. Mm-hmm. Όταν έχει πάρει 1, 2, 3, 5, 10 φορές ντομάτα από το σούπερ μάρκετ ή από το μανάβικο και είναι άνοστη, δεν υπάρχει, είναι άνοστη, με μια λέξη άνοστη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσει να ψωνίζει ντομάτες. Mm-hmm. Θα πάρει κάποια βελανίδια όσο βρίσκει νόστιμα που τον ικανοποιούν, θα τα βάλει μέσα στην πράσινη σαλάτα και έχει τελειώσει το θέμα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα, η Ιεράπετρα έχει το πρόβλημα και τα Χανιά.
που καλλιεργούμε χειμερινή καλλιέργεια ντομάτας και προσπαθούμε να πουλήσουμε. Τα Βαλκάνια πάλι, η Βουλγαρία ειδικά, που είναι η βασική χώρα εξαγωγής, αλλά και όλα τα Βαλκάνια γενικότερα, επίσης ενδιαφέρονται για πολύ νόστιμη ντομάτα. Μερικοί πιστεύουν ότι η ντομάτα για εξαγωγή πρέπει να είναι σκληρή και ας είναι και άνοστη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ που έχω... Δηλαδή ο καταναλωτής αγοράζει με τι κριτήρια? Μόνο τη γεύση και μόνο την όραση. Τη γεύση φυσικά πρέπει να έχει και μια, εμφάνιση και μια αλφα συνεκτικότητα. Η ντομάτα μια διατηρησιμότητα. Αλλά το βασικότερο κριτήριο για το βούλγαρο καταναλωτή είναι η γεύση. Πράγμα που πολλοί δεν το καταλαβαίνουν εδώ ή δεν το ξέρουν. Εγώ έχω εταιρεία στη Βουλγαρία από το 2004 και έχω μεγάλη εμπειρία στο πώς κινούνται οι Βούλγαροι καταναλωτές. Ψάχνουν τη γεύση. Γι' αυτό δουλεύουν και με ροζ ντομάτες πολλοί που είναι νόστιμες και έχουν τη δική τους ιδιαίτερη γεύση. Και από την κόκκινη ντομάτα ψάχνουν τις νόστιμες ντομάτες. Πράγμα που σημαίνει ότι αν τα βάλουμε όλα αυτά και τα αθροίσουμε, τη Βουλγαρία, τα Βαλκάνια, συν την Ελλάδα, συν το Βελανίδι που μας δηλώνει τι θέλει ο καταναλωτής, πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι για να αυξηθούν οι πωλήσεις της ντομάτας και οι τόνοι που φεύγουν από την Ιερά Πέτρα και ζητιώνται, πρέπει να υπάρχει μια γεύση στο προϊόν. Οι άνωστες ντομάτες οδηγούν σε μειωμένες πωλήσεις. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Γιατί είναι άνωστες, ρωτήσει κάποιος τώρα, οι ντομάτες. Δηλαδή, είναι okay, αλλά γιατί πήγαμε σε αυτό, δηλαδή εταιρείες βασικά που φτιάχνουν και τα υβρίδια. Γιατί πήγαμε σε αυτό, δηλαδή, σας πω τη γνώμη μου. Ανθεκτικότητα εδώ, κοιτάμε τις ανθεκτικότητες το αυτό, αλλά δεν κοιτάμε και το τι θέλει ο καταναλωτής, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ έχω δηλώσει ότι αν ήμουν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου θα έβρισκα λεφτά φυσικά και θα έκανα μια έρευνα αγοράς στα σούπερ μάρκετ, στη Λαϊκή, στα Μανάβικα και στη Βουλγαρία και θα ρώταγα με μια εταιρεία φυσικά δημοσκοπήσεων τι θέλει ο καταναλωτής. Δηλαδή αυτό που δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει ας πάει να το ψάξει, να το βρει. Ωραία έτσι. Ιδέα αυτή. Αυτή είναι μια ιδέα. Αυτά τώρα τα λέμε εμείς από την εμπειρία. Ναι, από την εμπειρία εγώ ως καταναλωτής και εσείς ως καλλιεργητής και από την εμπειρία μου είναι γνώστης. Αυτό. Το γιατί επεκράτησαν οι άνωστες ντομάτες στην Ιερά Πέτρα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Όχι επεκράτησαν, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι πολύ σύνθετο θέμα. Έχει να κάνει με τους εμπόρους. Οι οποίοι... Τι ζητάει δηλαδή ο έμπορας, κάνει, πώς να το πω τώρα, παρεμβαίνει στο τι καλλιέργεια θα βάλεις ο έμπορας, δηλαδή σου λέει ο έμπορας σου βάλε αυτό το υβρίδιο ή βάλε τούτο. Υπάρχουν πολλά θέματα. Ένα θέμα είναι τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ κάποια στιγμή κατά το παρελθόν ζήτησαν ντομάτες με πολύ μεγάλη διατηρησιμότητα ώστε να έχουν τις ελάχιστες δυνατές απώλειες στο ράφι και να κρατάει το προϊόν όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη γεύση. Για να έχεις τέτοια ντομάτα που κρατάει στο ράφι όσο το δυνατόν πιο πολύ, μειώνεις τη γεύση. Οπότε, αυτό ήταν μια ιδέα των σούπερ μάρκετ, την οποία ακολούθησε η Ιερά Πέτρα. Στην πράξη όμως βγήκε μπούμεραγκ για την Ιερά Πέτρα, κατά τη γνώμη μου πάντα, διότι ναι μεν οι ντομάτες μπορεί να κρατούν στο ράφι περισσότερο, αλλά ο καταναλωτής απογοητεύεται. Και από ένα μικρό γκάλωπ που έχω κάνει εγώ, ας πούμε, από γνωστούς μου στην Αθήνα, όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα. Έχουμε πάρει από το σούπερ μάρκετ ντομάτες 1, 2, 5, 10 φορές. Έχουμε απογοητευτεί. Σταματάμε να αγοράσουμε ντομάτες. Δεν μπορούμε να βρούμε ντομάτες να τρώγονται. Δεν τρώγονται. Αυτό υποδηλώνει όλο το θέμα. Έτσι, το ίδιο ισχύει για όλους τους καταναλωτές. Αν απογοητευτούν, δεν συνεχίζουν. Ψάχνουν κάπου αλλού. Οπότε αυτό είναι θέμα της Ιερά Πέτρας να το λύσει. Πρέπει η Ιερά Πέτρα να κάτσει να μελετήσει και να λύσει το θέμα τι ντομάτες πρέπει να καλλιεργήσει ώστε να αυξήσει την κατανάλωση και κατ' επέκταση τις τιμές. Άρα λοιπόν, έτσι συνοψίζοντας φέτος για το τι έγινε με την ντομάτα, πέρα δηλαδή από το ότι ήταν κλειστή εστίαση, δεν υπήρχε απορρόφηση από τα εστιατόρια, οι καταναλωτές κλείστηκαν μέσα στο σπίτι, άρα και οι λιγότεροι ας πούμε καταναλωτές προτίμησαν πράσινα σαλάτες κλπ. Ειδικά το χειμώνα. Είναι και το θέμα της γεύσης
ναι. Που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ναι. στην αγορά της ντομάτας. Ναι. Ένας άλλος λόγος, ναι. Ένας λόγος είπαμε, που επικράτησαν οι ντομάτες οι άνοστες, είναι αυτό λόγω διατηρησιμότητας από τα σούπερ μάρκετ. Ένας δεύτερος λόγος είναι η πολιτική των εταιριών και των φυτωρίων. Κάθε εταιρεία προσπαθεί να πουλήσει το σπόρο της, τις ποικιλίες που έχει. Μπορεί μια ποικιλία να έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά, ας πούμε, να δένει καλά, να κάνει καλό τονάζ, να έχει καλή διατηρησιμότητα. Αλλά αν είναι άνοστη, ο παραγωγός δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει, εγώ θα τις φάω. Εγώ θέλω να κόβω τονάζ. Μα δεν είναι έτσι. Δεν αρκούν αυτά. Ναι, μεν κόβεις τονάζ, αλλά γεμίζεις την αγορά με άνοστο προϊόν που ουσιαστικά δεν το θέλει κανείς στην τελική. Και το αποτέλεσμα είναι να πέφτουν οι τιμές. Άρα ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής του υβριδίου και με πεις οπτασία τώρα, αλλά τα κριτήρια πρέπει να είναι, καταρχήν τα κριτήρια είναι προσωπικά για τον καθένα. Ο καθένας σκέφτεται με το δικό του τρόπο. Ναι, όχι, υπάρχει όμως και αντικειμενικότητα, είναι αυτά που η αντικειμενικότητα κατά την γνώμη μου είναι η χρυσή τομή όλων των χαρακτηριστικών. Δηλαδή πρέπει να βρεις οπωσδήποτε ντομάτα που να δουλεύει στο κρύο, στη μικρή μέρα, να φωτοσυνθέτει, να δένει ντομάτες και να παράγει τονάζ κατά το χειμώνα, να παράγει πρώιμο τονάζ, δηλαδή Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, μην περιμένεις να τα πάρεις όλα το Μάιο που είναι αργά. Επίσης το προϊόν να είναι νόστιμο, να έχει ζήτηση από τον καταναλωτή, ώστε να δημιουργείς αγορές και να αναπτύσσεις τις αγορές σου. Όσον αφορά τις ασθένειες, εδώ και εδώ δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, πολλοί πιστεύουν ότι η καστανή ρητίδωση φέτος θα έχουμε πρόβλημα με αυτή. Ναι, η καστανή ρητίδωση. Οπότε και αυτό δεν παίζει ρόλο. Κοίταξε, για την καστανή ρητίδωση δεν έχει σχέση με τις ποικιλίες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι φτιάχνονται κάποιες ποικιλίες τέτοιες. Με αντοχή στην καστανή ρητίδωση. Δεν υπάρχει καμία εμπορική αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θεωρητικά κάποιες εταιρείες προσπαθούν πειραματικά, ναι, ακόμα σε εμπορική κλίμακα και αποδεδειγμένα να κάνει για την Ιερά Πέτρα δεν υπάρχει κάτι. Οπότε παραμένουμε στις υπάρχουσες ποικιλίες που είναι όλες λίγο πολύ ευαίσθητες. Δεν έχουν όλες την ίδια ευαισθησία. Άλλες έχουν κάποια καλύτερη συμπεριφορά, άλλες λιγότερο. Αλλά η καστανή ρητίδωση είναι ένας καινούριος παράγοντας που θα παίξει ρόλο τα επόμενα χρόνια και ειδικά φέτος περιμένω να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι η καστανή ρητίδωση έχει αναπτυχθεί και στα Χανιά και στην Πελοπόννησο, οπότε και αναμένεται και στην Ιερά Πέτρα. Ήδη έχουμε κάποια πρώτα κρούσματα εδώ, ακούγονται και τελευταία στη δεύτερη καλλιέργεια ακούγονται κρούσματα, οπότε πρέπει να την περιμένουμε δυστυχώς. Μάλιστα. Άρα τα κριτήρια της επιλογής υβριδίου, είπαμε, δηλαδή έχει να κάνει και με τις ασθένειες, την αντοχή σε διάφορες ιώσεις, βακτήρια, παράσιτα, έτσι, αλλά έχει να κάνει και με, ανάλογα δηλαδή και το έδαφος σου, φαντάζομαι, ξέρω αν παίζει ρόλο το τι έδαφος έχω. Κοίταξε, σίγουρα παίζει ρόλο και το έδαφος. Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να προσμετρήσει κανείς. Άρα τι κάνει δηλαδή ένας παραγωγός? Αλλά σε γενικές γραμμές τα εδάφη της Ιερά Πέτρας είναι περίπου σε μια καλή κατάσταση, θα έλεγα. Γιατί είναι φτιαγμένα με άμμο και τα λοιπά. Οπότε τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας? Η γνώμη μου, η δικιά μου, είναι δεδομένη και την έχουμε ξανασυζητήσει και πέρσι και πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά. Για μένα, η Ιερά Πέτρα πρέπει να καλλιεργεί αυτόριζα φυτά, αυτόριζες ποικιλίες. Είναι μεγάλο λάθος να φυτεύουμε το χειμώνα εμβολιασμένα φυτά για τους λόγους που έχουμε πει, ότι το εμβολιασμένο φυτό στις μικρές ημέρες του χειμώνα και με τις χαμηλές θερμοκρασίες που δεν θερμαίνουμε εμείς, πηγαίνει προς τη βλαστική ανάπτυξη, δεν πηγαίνει προς την καρποφόρο ανάπτυξη. Αυτό έχει σαν συνέπεια φυτά με πολύ μεγάλα φύλλα, δύσκολα να ελεγχθούν. Οι παραγωγοί προσπαθούν, αλλά είναι δύσκολο να τα κουμαντάρουν αυτά τα φυτά. Ο καιρός δεν βοηθάει, η οψίμηση είναι δεδομένη, αργείς να κόψεις από το ένα κόψιμο στο άλλο. Βλέπεις τις ντομάτες πάνω στα φυτά και δεν γυρίζουν χρώμα. Όλα αυτά είναι απόρρια του φυτού, του εμβολιασμένου,
που είναι πάρα πολύ δυνατό και δεν μπορεί μέσα στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα να δουλέψει όπως το θέλουμε εμείς. Ωραία. Το εμβολιασμένο φυτό, συγγνώμη, ενδείκνυται για καλλιέργειες που είναι μπροστά η μεγάλη μέρα και το καλοκαίρι και υψηλές θερμοκρασίες. Να κόβεις ντομάτες δηλαδή όταν έχεις νυχτερινή θερμοκρασία 16 βαθμούς τουλάχιστον, ώστε μέσος όρος θερμοκρασίας 24 ώρου να είναι το ιδανικό της ντομάτας, δηλαδή να είναι από 16-18 τη νύχτα ως 28-30 την ημέρα. Δεν γίνεται να κόβεις ντομάτες γρήγορα με γοργό ρυθμό που θες εσύ σαν ιεράπετρα με εμβολιασμένο φυτό με θερμοκρασίες 5, 10, 13, 11, 9 βαθμούς. Δεν δουλεύουν τα φυτά. Αυτό η ιεράπετρα πρέπει να το καταλάβει κάποια στιγμή. Έτσι, η γνώμη μου λοιπόν στα κριτήρια που μου λες επιλογής είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να πας σε αυτόριζο φυτό. Οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα ψάχνεις ποιες ποικιλίες έχουν δυνατή ρίζα για να πας σε αυτόριζο φυτό. Πρέπει να επιλέξεις ποικιλία με δυνατή ρίζα. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια θα πρέπει να ψάξεις και τη γεύση, όπως είπαμε προηγουμένως. Δεν μπορείς να καλλιεργείς ντομάτες που δεν τις τρως εσύ ο ίδιος στο τραπέζι σου κάθε μέρα. Δηλαδή ένα κριτήριο για τον παραγωγό είναι να πάει να δοκιμάσει την ντομάτα που καλλιεργεί, να την τρώει στο τραπέζι του μεσημέρι βράδυ για ένα μήνα. Να. Άμα τα καταφέρει είναι κατάλληλη. Να ρωτήσω κάτι, Σταθμό. Εκεί παίζει ρόλο το τι, ας πούμε, το τι βάζεις, τι λιπάσματα, ας πούμε, ή τι συστατικά, αν βάλεις κάλιο, νάτριο, δεν ξέρω πώς τα λέτε κιόλας. Αν βάλεις αυτό, άρα θα έχεις καλύτερη γεύση. Ακούσε αυτό ένα σχόλιο. Άκουσε με, ναι. Οπωσδήποτε η θρέψη παίζει κάποιο ρόλο στη γεύση. Ωστόσο, η ιεράπετρα πλέον έχει περάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο καλλιεργητικά, σαν τεχνογνωσία, και θεωρώ ότι η πλειοψηφία των παραγωγών και των γεωπόνων εφαρμόζουν πολύ καλά προγράμματα θρέψης. Οπότε, πλέον το θέμα, αφού έχουμε λύσει το θέμα της τεχνογνωσίας, το θέμα είναι καθαρά θέμα ποικιλίας, διότι εφαρμόζοντας τις σωστές λιπάνσεις, κάθε ποικιλία έχει άλλη γεύση πλέον. Έτσι, φυσικά, αν δεν ξέρεις και να λιπάνεις, επιβαρύνεις τη γεύση. Αλλά θεωρούμε ως δεδομένο ότι η λίπανση είναι σωστή, που είναι στην ιεράπετρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, και μετά έχουμε την επίδραση του υβριδίου, που είναι η πιο καθοριστική. Δηλαδή, υπάρχουν υβρίδια τελείως άνοστα, μετρίως γευστικά και πολύ γευστικά. Ο ήλιος πέρα δηλαδή από τις λιπάνσεις δεν παίζει ρόλο και εδώ στη γεύση. Σαφώς και παίζει ρόλο και ο ήλιος. Αλλά ο ήλιος είναι δεδομένος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, αλλά κάνει πιο γευστικά προϊόντα, παιδί μου, αυτό εννοώ. Εντάξει, ναι. Αλλά θέλει και τη σωστή επιλογή ποικιλίας και σωστή λίπανση. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τα νέα υβρίδια αυτά που ακούμε και μπαίνουν στην αγορά, αυτά, να τα επιλέξει γενικότερα, μιλάω έτσι, δεν στοχοποιώ κάποιο, να επιλέξει ή να το δοκιμάσει πρώτα, πώς να το κάνει? Τα νέα υβρίδια. Ναι, υπάρχουν διάφορα. Ναι, υπάρχουν διάφορα υβρίδια που προωθούνται, ας πούμε, από εταιρείες. Υπάρχουν πάρα πολλά υβρίδια. Κάθε εταιρεία έχει 1, 2 και 3 υβρίδια που προωθεί. Όλοι προωθούν το υβρίδιό τους. Είναι για τον παραγωγό είναι δύσκολη διαδικασία επιλογής. Μία στρατηγική που ακολουθούν κάποιοι είναι να βάλουν 10 ή 100 φυτά μέσα στην άλλη ποικιλία να δούνε μια ποικιλία. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι λάθος. Εγώ παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις δικές μας ποικιλίες και συγκεκριμένα την οπτασία δεν συστήνω τέτοιες δοκιμές των 50 και 100 φυτών. Γιατί από την εμπειρία μου έχει αποδειχθεί ότι δεν προσφέρουν τίποτα. Παίρνεις μια πολύ μικρή ιδέα για το προϊόν που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί με το να φυτέψεις ολόκληρο θάλαμο ή ένα κομμάτι, ας πούμε, με ξεχωριστή διαχείριση, ξεχωριστή άρδευση και λίπανση, μονοκόμματο, ώστε να μπορέσεις να γνωρίσεις την ποικιλία και να την καταλάβεις πραγματικά. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι άστοχο η δοκιμή 50 και 100 φυτά και θα πρέπει ο παραγωγός να βάλει ένα κομμάτι, αν είναι αρκετά σίγουρος ότι μια ποικιλία τον ενδιαφέρει και έχει κάνει έρευνα, να βάζει ολόκληρο κομμάτι και να το μεταχειρίζεται διαφορετικά όπως ζητάει η ποικιλία αυτή, ανεξάρτητα τι κάνει στις άλλες ποικιλίες του. Αλλιώς καλύτερα είναι να πηγαίνει να το παρακολουθεί σε έναν άλλο παραγωγό που έχει φυτέψει μονοκόμματο κομμάτι, τη διαχειρίζεται σωστά και εκεί μπορείς να δεις την αξία μιας ποικιλίας και αν σου κάνει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Λοιπόν, από τη μια
Α, την Καστανίδη τι έδωσε. Και απ' την άλλη, χαμηλές τιμές που είχαμε φέτος, πιστεύεις ότι θα επηρεάσει την επιλογή των παραγωγών μας στο να συνεχίσουν, ας πούμε, να φυτεύουν ντομάτες? Κοίταξε, από τις συζητήσεις που κάνω έξω, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια απογοήτευση από την ντομάτα, φυσιολογική, και πολλοί σκέφτονται να φύγουν από την ντομάτα ή να πάνε στο βελανίδι ή να πάνε σε άλλες καλλιέργειες, στις πιπεριές κτλ. Που πήγαν καλά φέτος. Αυτό είναι λογικό και επόμενο, και κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Οι καλλιέργειες που δεν πήγαν καλά να αυτό χάνουν πάλι κάποιους παραγωγούς. Αυτό πάλι τώρα, ναι, είναι αυτές που πήγαν καλά. Εντάξει. Και αυτό λάθος κριτήριο, νομίζω. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Αν εγώ έχω εμπειρία στην καλλιέργεια της ντομάτας, πώς μπορώ, ας πούμε, να βάλω μια άλλη καλλιέργεια που ενδεχομένως να μην την γνωρίζω και καλά? Δεν ξέρω αν. Κοίταξε να δεις, αυτό ισχύει. Δεν μπορείς να μεταπηδάς από καλλιέργεια σε καλλιέργεια έτσι για πλάκα. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει ο κάθε παραγωγός να εξειδικευτεί σε ένα-δύο είδη και να αποκτήσει βαθύτερη τεχνογνωσία στο κάθε είδος. Δηλαδή και στην ντομάτα. Όσο καλός και να είσαι και να έχεις κάνει κατά το παρελθόν επιτυχημένες χρονιές, δεν σημαίνει ότι τα ξέρεις όλα. Ούτε σημαίνει ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν και πρέπει και εσύ να προσαρμοστείς στις καινούργιες συνθήκες. Mm-hmm. Ποιες είναι οι καινούργιες συνθήκες? Οι καινούργιες συνθήκες είναι ότι ο Μάιος έχει τελειώσει για μας. Έτσι. Για να βγάλουμε χρήματα, να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι, τα έξοδα τα τελευταία, ναι. Αλλά για να βγάλεις κέρδος πρέπει να κόβεις πολλές ντομάτες και καλές που να ζητιώνται μέχρι τις 30 Απριλίου. Διότι το Μάιο βγαίνουν όλες οι άλλες περιοχές. Βγαίνει η Αλβανία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Βόρειος Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Τιμπάκι, η δεύτερη καλλιέργεια. Έχουν τα Χανιά και η Ιεράπετρα. Έχουν όλοι οι ντομάτες το Μάιο. Οπότε πέφτει η τιμή. Πέφτει η τιμή, ειδικά εμάς που δεν είναι καινούργιες ντομάτες. Προτιμούνται οι καινούργιες ντομάτες από τις άλλες περιοχές. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό, αυτά δεν υπήρχαν πριν τα παλιά χρόνια. Άλλαξαν οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια περισσότερο. Υπάρχει αυτή η συνθήκη. Πρέπει να προσαρμοστείς. Να φέρεις την παραγωγή σου πιο νωρίς. Όχι φυτεύοντας πιο νωρίς, αλλά εφαρμόζοντας ένα σύστημα, μια ποικιλία ή ένα σύστημα καλλιέργειας, αυτό ζωή εμβολιασμένο δηλαδή, που να κόβει πιο νωρίς το μεγαλύτερο τονάζ. Ένα αυτό. Δεύτερον, να προσαρμοστείς στις συνθήκες της καινούργιας της φυτοπροστασίας. Δηλαδή έχουμε καστανή ρητίδωση, έχουμε και τούτα. Πάλι πρέπει να προσαρμοστείς. Αυτά που ήξερες τα ξεχνάς. Δηλαδή η τούτα πλέον είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όσο καλός και να είσαι εσύ σαν παραγωγός, όταν οι υπόλοιποι ξεπατώσουν ή δεν χάσουν τον έλεγχο, θα σου έρθει και σένα το πρόβλημα και δεν θα μπορείς να το λύσεις. Δηλαδή πάλι η χρονιά μετατοπίζεται πιο νωρίς. Φεύγουμε από το Μάιο-Ιούνιο και πάμε Απρίλιο-Μάρτιο-Φεβρουάριο και πίσω. Που εκεί δεν έχει μεγάλους πληθυσμούς. Που εκεί είναι πιο εύκολη η τούτα. Τρίτο θέμα, η καστανή ρητίδωση. Έλεγες εσύ θα βάλω εμβολιασμένα και δεν με νοιάζει τίποτα και θα έχω καλή ρίζα και όλα καλά. Από την παρατήρηση από την Πελοπόννησο τουλάχιστον μέχρι στιγμής που έχει αναπτυχθεί η καστανή ρητίδωση, στα εμβολιασμένα είναι πιο επίφοβο το σύστημα φύτευσης για την καστανή ρητίδωση, διότι εμπλέκονται δύο ποικιλίες που μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες για μόλυσμα, και εμπλέκεται και τα εμβολιαστικά του φυτωρίου, που πάλι υπάρχουν χέρια, εργασίες, μπορεί να υπάρξει κάποιο μόλυσμα κτλ. Σύντοτε τα φυτά, επειδή είναι ζωηρά και είναι ευαίσθητα μέσα στο χειμώνα σε βακτήρια, στην ανάπτυξη του ιού κτλ., η γνώμη μου είναι ότι τα εμβολιασμένα δεν ενδείκνυνται για την καστανή ρητίδωση. Είναι πιο ασφαλές να πας με ένα φτώριζο φυτό με δυνατή ρίζα και να μην μεσολαβήσουν πολλά χέρια στην κατασκευή του φυτού και να έχεις πιο safe, πιο ασφαλές αποτέλεσμα. Και στην Πελοπόννησο τουλάχιστον έτσι έχουν κινηθεί από την ώρα που πιάσανε καστανή ρητίδωση. Μειώσαν τα εμβολιασμένα και πήγαν σε αυτόριζους κύκλους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες προσβολής και το πρόβλημα. Δηλαδή, ο ντοματάς, ναι μεν μπορεί να είναι καλός και να έχει εμπειρία, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα και να εμβαθύνει την τεχνογνωσία του, να την τελειοποιήσει, και λαμβάνοντας υπόψη του τις απαιτήσεις της αγοράς ως προς τη γεύση. Μάλιστα.
αυτά τα κριτήρια. Νομίζω πως όλα αυτά τα χρόνια, μάλλον τα τελευταία 4-5 χρόνια, τα τονίζουμε αυτά και όσον αφορά τη γεύση και όσον αφορά και τη τούτα που έχει έρθει και έχει μείνει τελικά, και η καστανίδη τίδωση που ελπίζω να μην εξαπλωθεί, ναι. Τουλάχιστον τέτοια έκταση που δεν θα θέλαμε, τέλος πάντων. Όλα αυτά πάντως επιβαρύνουν την καλλιέργεια της ντομάτας, όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Οπότε συνήθως κάνουν αυτή τον κύκλο. Πάνε εκεί η παραγωγή μας που την προηγούμενη χρονιά το προϊόν που έδωσε χρήματα, πάμε σε αυτή την καλλιέργεια. Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι, που δεν σημαίνει ότι θα ξαναδώσει όμως. Σωστά. Ναι, αλλά γιατί αν πάνε και ρίσκο πάρα πολύ και δεν αναπτυχθούν αγορές να απορροφήσουν το πλεονάζον. Όπως ας πούμε, αν γεμίσουν παντού ας πούμε τώρα ντοματίνια, ναι, παρένους χάρη, πού θα πάνε αυτά. Αν γεμίσουν ντοματίνια και δεν αναπτυχθούν καινούργιες αγορές, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, όπως υπήρξε πρόβλημα πέρσι, την προηγούμενη χρονιά, από το Νοέμβριο μέχρι το. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Γενάρη ήταν στα απόλυτα πάλι. Mm-hmm. Παίζει ρόλο και ο καιρός βέβαια και οι συνθήκες, αλλά και οι αγορές. Και οι αγορές. Mm-hmm. Ναι. Δύσκολο το επαγγελμα. Οπότε για τη νέα χρονιά, Στάθη μου, τι λέμε στους παραγωγούς, τι τους συμβουλεύετε εσείς να κάνουν, πώς να ξεκινήσουν. Βασικά τώρα είναι κάποιοι που έχουν ξεπατώσει, δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που αφήνουν τα χωράφια τους να ξεκουραστούν από λιμάνσεις και λοιπά, το ένα είναι αυτό. Άλλοι έχουν συνεχίσει δεύτερη και τρίτη καλλιέργεια, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που συνεχίζουν την καλλιέργεια την υπάρχουσα, αν τα έχω καταλάβει σωστά. Ναι, κοίταξε, το να συνεχίσει την υπάρχουσα καλλιέργεια, αν μιλάμε για ντομάτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, λόγω τούτας κυρίως. Υπάρχουν οι δεύτερες καλλιέργειες. Ας πούμε τώρα υπάρχει παραγωγός που μπαίνει, τώρα και ανέβηκε η ντομάτα, μπαίνει και κόβει από καινούργια φυτά, νέα οπτασία π.χ. που ξέρω εγώ. Αυτός είναι και θέμα τύχης, δηλαδή αν καταφέρει με τον καύσωνα που θα είναι παρατεταμένος και με την τούτα να κρατήσει χωράφι, μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά οι πιθανότητες σε γενικές γραμμές είναι δύσκολες για τις δεύτερες καλλιέργειες. Έτσι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά επιμένουν όμως η δεύτερη καλλιέργεια. Ναι, ίσως γιατί πρέπει να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο, νομίζω, σίγουρα, και αυτοί σίγουρα, οι άνθρωποι. Πάλι και στη δεύτερη καλλιέργεια χρειάζεται τύχη και σωστές επιλογές. Αλλά για την πρώτη καλλιέργεια, τη βασική που με ρωτάς τι συστήνω, ας πούμε, καταρχήν συστήνω ψυχραιμία. Δηλαδή, ναι, μπορεί να μην πήγε καλά φέτος η χρονιά για κάποιους, αλλά δεν χρειάζονται κινήσεις πανικού και αψυχολόγητες κινήσεις. Mm-hmm. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, χρειάζεται αυτό που είπα, να κοιτάξει ο καθένας να εμβαθύνει στην τεχνογνωσία που έχει μέχρι στιγμής αναπτύξει και να γίνει ακόμα καλύτερος στη δουλειά που κάνει. Όχι να αλλάζει από καλλιέργεια σε καλλιέργεια. Τρίτον, να συνεργαστεί με τους γεωπόνους του και τους συμβούλους του, ώστε να κάνει σωστές κινήσεις, δηλαδή σωστές ημερομηνίες φύτευσης, σωστές ποικιλίες, σωστό σύστημα φύτευσης, αυτόρυζα εμβολιασμένα, και πλάνο, δηλαδή μέχρι πότε θέλουμε να πάμε, μέχρι πότε θα κόβουμε, πού στοχεύουμε, πού θα πουλάμε κτλ. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Για την καστανίδη τίδωση τι να προσέξουν φέτος, πέρα δηλαδή από τα μέτρα αυτά, νομίζω. Δυστυχώς ο παραγωγός δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνος του αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι μια καλή απολίμανση στο θερμοκήπιο, στο έδαφος και στο χώρο, ας πούμε, του θερμοκηπίου, να ξεκινήσει καθαρός. Από εκεί και πέρα η δουλειά υποτίθεται ότι γίνεται από τα φυτώρια και από τον έλεγχο του σπόρου κατά την εισαγωγή του. Γίνονται έλεγχοι όντως, ας πούμε, έτσι όπως πρέπει. Σαφώς και γίνονται. Απ' την άλλη πάλι υπάρχει και ο παράγοντας ότι κάποιο ποσοστό μπορεί να περάσει σπόρου μολυσμένο. Πάντα υπάρχει ο παράγοντας αστοχίας και λάθους. Και γι' αυτό το λόγο η καστανή ρητίδωση, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή. Να, δυστυχώς και αυτή. Δεν ξέρω τι άλλο θα μας έρθει. Θεωρώ ότι τα φυτώρια κάνουν καλή δουλειά στον έλεγχο του σπόρου, όπως και οι υπηρεσίες και οι εταιρείες μόνες τους. Δηλαδή και εμείς σαν εταιρεία
κάνουμε διπλές και τριπλές αναλύσεις του σπόρου πριν το διοχετεύσουμε στην αγορά, για να είμαστε σίγουροι ότι η οπτασία, για παράδειγμα, δεν θα έχει θέμα από το σπόρο. Για παράδειγμα, ας πούμε, εμείς έχουμε αναλύσεις κάνει και στην Ολλανδία από το Ολλανδικό Κρατικό Ινστιτούτο Φυτοπαθολογίας. Κάνουμε και στο Μπενάκιο κάθε λίγους μήνες. Δίνουμε στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και φυσικά όλα τα αποτελέσματα έχουν βγει αρνητικά, για να είμαστε σίγουροι και ήσυχοι, να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι ο σπόρος που διακινούμε είναι απόλυτα καθαρός. Να. Αυτό όμως... Αυτό είναι δειγματοληπτικά γίνονται όμως αυτά, έτσι. Δειγματοληπτικά γίνονται, αλλά με τακτά, σε μικρά, σε μικρά μπορεί, δείγματα. Ένα σε μικρά φυτόριο κομμάτια, μπορεί σπόρο, να μπορεί. Δει ένα φυτόριο έτσι, στην αρχή του φυτού, ότι ας πούμε ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σπόρο. Μπορεί να αυτό Δεν το νομίζω ότι το φυτόριο προλαβαίνει να το δει. No. Δεν το νομίζω. Αυτό αναπτύσσεται. Θα φανεί μετά στο χωράφι. Στο χωράφι και αναπτύσσεται μετά από. Δηλαδή το βλέπεις μετά από κάποιο διάστημα. Κάποιο διάστημα, ναι. Δεν φαίνεται αμέσως αυτό. Όχι, δεν φαίνεται αμέσως. Κάποιες ποικιλίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αν το μόλισμα προϋπάρχει στο χωράφι. Αν προϋπάρχει στο χωράφι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Μετά, αν έχει έρθει από το σπόρο. Αν έχει έρθει από το σπόρο, είναι πάλι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, αν έρθει το μόλισμα από άλλο παράγοντα, ας πούμε από μέλισσες ή από το γείτονα ή από έντομα ή από τα χέρια, από τους εργάτες ή από τις κλούβες, υπάρχει μια πιο αργή ανάπτυξη του μολύσματος και μετά παίζει ρόλο και κάθε ποικιλία πόσο γρήγορα βγάζει το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, έχω δει σε ίδιο χωράφι, ας πούμε, τρεις ποικιλίες, η κάθε μία το έβγαλε με άλλο τρόπο. Κάποια είχε ζημιά σε όλους τους καρπούς από την αρχή, από τον πρώτο σταυρό, άλλη πιο μετά. Η οπτασία, για παράδειγμα, που ήταν μέσα στο θάλαμο, ήταν η τελευταία που έβγαλε ζημιά στους τελευταίους σταυρούς και πολύ μικρό ποσοστό καρπών. Δηλαδή το μόλισμα υπάρχει στο φυτό και στο χωράφι, αλλά καθυστερεί η ανάπτυξη το ποσοστό ζημιά στον καρπό που κόβεις διαφέρει ανάλογα την κάθε ποικιλία. Μάλιστα. Ωραία, οπότε καλή απολίμανση λοιπόν, για θα το βρούμε μπροστά μας αυτό με την καστανή ρητίδος. Καλή απολίμανση του χωραφιού πριν ξεκινήσει η νέα η κύρια καλλιέργεια της ντομάτας. Πολύ μεγάλη προσοχή στα μέτρα πρόληψης, είναι όπως τον κορονοϊό που λέγω πολλές φορές, πλύσιμο χεριών, κλουβών κλπ. Αυτό νομίζω ότι βοήθησε πέρυσι στο να μην υπάρχει μεγάλη εξάπλωση, γιατί κάποιοι φαντάζομαι το είχαν στο χωράφι τους, υπήρχαν κάποια κρούσματα, αν δεν κάνω λάθος 3-4 χωράφια πρέπει να είχαμε. Ίσως και περισσότερο. Και υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια του ότι δεν το λέω. Υπάρχει τυχόν και. Ναι, δεν ξέρω αν είναι και. Πώς θα λένε. Καραντίνας αρρώστια, πώς να την πω. Δεν είναι τόσο ότι είναι καραντίνας, όσο ότι μένει στο χωράφι για 3 χρόνια. Δεν μπορείς να. Δηλαδή, αν έχει ντομάτα και έχει προσβληθεί από αυτό. Ναι. Την επόμενη χρονιά θα έχει πάλι. Οπότε δεν μπορεί να βάλει πιπεριές, ας πούμε, που. Αγγούρια πρέπει να βάλεις ή πεπόνια, είναι άλλα είδη που δεν έχουν σχέση. Η πιπεριά προσβάλλεται και αυτή. Ναι, γι' αυτό λέω όχι πιπεριές, που έτσι κι αλλιώς είναι μετά την ντομάτα αρέσει είναι η πιπεριά. Ωραία, οπότε αυτά για τη νέα χρονιά. Τώρα όσον αφορά τις αγορές και να κλείσουμε αυτό, μας έδωσες μια εικόνα από Βουλγαρία το τι προτιμά. Πώς μπορούμε να βρούμε νέες αγορές, δηλαδή παίζει και εδώ ρόλο το υβρίδιο και ποιος θα τις βρει, μόνος μου θα τις βρω, τι θα κάνω τώρα. Οι αγορές τις βρίσκουν οι εμπόροι και οι συνεταιρισμοί που κάνουν το εμπόριο, ας πούμε. Οι αγορές. Δηλαδή δώσε μας μια εικόνα, ας πούμε, από η Ισπανία, ξέρω ότι έχει αγγούρια. Η ανταγωνίστρια χώρα είναι το Μαρόκο, αν δεν το... Όχι. Αν τα λέω όλα σωστά. Στα αγγούρια όχι, δεν είναι το Μαρόκο. Στις ντομάτες είναι το Μαρόκο. Είναι το Μαρόκο. Για τις ντομάτες το Μαρόκο. Ναι, το Μαρόκο έχει πάρα πολλές ντομάτες που μπαίνουν στην Ευρώπη φθηνά. Βέβαια αυτές διοχετεύονται στη Δυτική Ευρώπη, δεν είναι στις δικές μας αγορές. Στις δικές μας αγορές είναι η Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια ουσιαστικά, μέχρι Ουγγαρία και Πολωνία να φτάσουμε, ας πούμε. Για την ντομάτα μιλάμε τώρα. Ναι. Γιατί τα πιπέρια και τα αγγούρια πάνε και Τσεχία και Γερμανία κτλ.
η Ισπανία είναι στα αγγούρια η βασική καλλιέργεια, προμηθεύτρια χώρα της Ευρώπης. Και στις ντομάτες επίσης είναι η Ισπανία με μεσόκαρπες ντομάτες για τη Δυτική και Ευρώπη. Και η Τουρκία. Στο Μαρόκο και η Τουρκία είναι που πιάνει τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Mm. Δηλαδή επηρεάζει και εμάς η Τουρκία κατά καιρούς. Το Μαρόκο είναι έτσι ντομάτες στάθμο όπως λέμε που χρησιμοποιούνται ακατάλληλα φάρμακα που εμείς μας αρέσει να το λέμε αυτό. Σε όλες τις χώρες της μη Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα απαγορευμένα φυτοφάρμακα, δηλαδή Τουρκία, Μαρόκο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά απ' την άλλη, όλες οι μεγάλες εταιρείες από αυτές τις χώρες που έχουν ως στόχο να πουλάνε στην Ευρώπη έχουν να αρμονιστεί με το κοινοτικό πλαίσιο και πιστεύω ότι έχουν ελέγξει τις δραστικές που χρησιμοποιούν. Έχουν να αρμονιστεί με τις απαιτήσεις. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πουλούν. Οπότε δεν είναι ένας παράγοντας που μπορούμε να επιχειρηματολογούμε πάνω σε αυτό. Εμείς πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε, ξαναλέω, στη γεύση, ώστε να αυξήσουμε την κατανάλωση της ντομάτας έναντι των άλλων κυπευτικών του χειμώνα. Είναι το προϊόν μας, είναι μη ελκυστικό γευστικά για τον καταναλωτή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έτσι θα αυξήσουμε την κατανάλωση και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Οπότε ένα υβρίδιο που να είναι γευστικό, να έχει αντοχή, καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, να μην έχει απόλυτο σούπερ μάρκετ, να είναι ωραίο στο μάτι. Είναι η οπτασία, για να καταλάβουμε. Κοίταξε, όλο αυτό. Εμείς έχουμε 150 ποικιλίες στα χέρια μας. Η οπτασία έχει επιλεγεί γιατί πραγματικά πληρεί όλους αυτούς τους λόγους. Δηλαδή έχει δυνατή ρίζα για να μπει αυτόρυζη, έχει προημότητα για να κόψει ντομάτες νωρίς. Είναι πάρα πολύ νόστιμη, από τις πιο νόστιμες ντομάτες της αγοράς, τις 2-3 πιο νόστιμες είναι. Έχει δυνατότητα να μπει και στη λαϊκή και στη λαχαναγορά και στο σούπερ μάρκετ που μπαίνει. Έχει την διατηρησιμότητα, εφόσον καλλιεργηθεί σωστά, να εξαχθεί. Εξάγεται κατά κόρον στη Βουλγαρία. Μέχρι και τις 30 Μαΐου η οπτασία γινόταν εξαγωγή στη Βουλγαρία, όπου είναι ανάρπαστη λόγω γεύσης. Τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς από τη Βουλγαρία είναι ότι επαληθεύουν αυτά που ξέραμε, με την οπτασία δηλαδή, έχει γίνει ανάρπαστη στη Βουλγαρία λόγω γεύσης. Αυτά που ξέραμε δηλαδή επαληθεύονται και ισχύουν με την οπτασία. Η πρότασή μας, για να κλείσουμε με αυτό αν θέλεις, είναι η πρότασή μας για τα Χανιά και την Ιερά Πέτρα, είναι για την ντομάτα, η αυτόρυζη φύτευση οπτασίας από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, που θα μας εξασφαλίσει μέχρι τις 30 Απριλίου τους 20 τόνους στο στρέμμα. Αποδεδειγμένα στα Χανιά και στην Ιερά Πέτρα, φέτος πιάσαμε 20 τόνους στο στρέμμα μέχρι τις 30 Απριλίου, που οι τιμές διατηρούνται σε ένα επίπεδο θεωρητικά. Στη συνέχεια, όποιος θέλει να συνεχίσει το Μάιο και να τελειώσει τέλος Μαΐου, παίρνουμε άλλους 7 τόνους, δηλαδή πάμε στους 27 τόνους. Αλλά οι 7 αυτοί τόνοι είναι άγνωστο τι τιμές θα πιάσουν, η τούτα τι θα κάνει κτλ. Αν όμως πιάσεις 20 τόνους μέχρι τις 30 Απριλίου, είσαι καλυμμένος σαν παραγωγός χειμερινής καλλιέργειας όσον αφορά θέμα τονάζ και τζίρου που θα κάνεις ακόμα και με κακές τιμές, ώστε να έχεις μπει στην κερδοφορία και να έχεις μέχρι τις 30 Απριλίου πάρει κάποιο κέρδος στο τσεπάκι και να είσαι ήσυχος για το Μάιο. Και το Μάιο ό,τι γίνει. Αυτό είναι το πλάνο μας. Το λιγότερο ρίσκο, εν πάση περιπτώσει. Το λιγότερο ρίσκο. Το λιγότερο ρίσκο. Και έχεις και χαμηλό κοστολόγιο. Δηλαδή και στα φυτά και στα καλλιεργητικά έξοδα. Αυτό ρίζω φυτό. Έχεις καλή συμπεριφορά μέχρι μέσα στο χειμώνα. Και εφόσον καλλιεργήσεις σωστά, δηλαδή σαν συνταγές που είπαμε, σαν λίπανση, θρέψη και φυτοπροστασία, που εκεί εμείς παρέχουμε και δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Εφόσον είναι όλα σωστά, 20 τόνοι μέχρι τις 30 Απριλίου είναι σίγουροι και αποδεδειγμένα εφικτοί. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα, λέω τώρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ πολύ, καλή δύναμη και έτσι, τι να πω τώρα, ας ελπίσουμε ότι αυτές όλες οι συμβουλές που δίνεις εδώ στην περιοχή θα πιάσουν τόπο. Να είστε καλά. Εύχομαι το καλύτερο για τον καθένα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι και εσάς που μείνετε μέχρι αυτή την ώρα εδώ.